βλέπετε ακριβώς πίσω μου, είναι κονσόλες από το Xbox σε διάφορες παραλλαγές, Slim, διαφορετικά χρώματα, bundles και όλα τα σχετικά από αγαπημένα παιχνίδια. Τώρα, αυτό είναι ας πούμε το μέγεθος και το σχήμα της κλασικής κονσόλας που όλοι αγαπήσαμε. Το ξέρετε όμως ότι το αρχικό σχέδιο για το πώς θα δείχνει, ας πούμε, πώς θα στέκεται το Xbox ήταν ένα απλό γράμμα X. Όσοι βλέπετε λοιπόν ακριβώς πίσω μου στην οθόνη, αυτή ήταν η αρχική σκέψη της ομάδας, ας πούμε, που ανέπτυξε, που έφτιαξε το Xbox. Έλεγε λοιπόν Xbox, θα φτιάξουμε ένα box με σχήμα X. Ωστόσο, ο Bill Gates είχε τις αμφιβολίες του, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπερίσχυσε και μια καλή μας τύχη, γιατί αυτό εντάξει κακά τα ψέματα τώρα, σε ποιο σαλόνι θα μπορέσει να σταθεί αυτή η συγκεκριμένη κονσόλα. Οπότε για καλή μας τύχη έχουμε αυτή τη στιγμή την κονσόλα που έχουμε στην κλασική της μορφή. Εδώ πίσω μου βλέπετε την πρώτη κονσόλα Xbox, περισσότερο την ξέρετε, έχετε αγαπήσει κιόλας γιατί την είχατε. Ωστόσο, η Microsoft, όταν πρώτο κυκλοφόρησε τη συγκεκριμένη κονσόλα, έχανε $125 για κάθε κονσόλα που πληρώνω. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και πώς κατέρασε ένα γενικό σώμα, ρε παιδί μου, πώς έχουμε σήμερα τόσες κονσόλες, έχει τόση επιτυχία κτλ. Κι όμως, οι πρώτες κονσόλες, ας πούμε, που κυκλοφόρησαν από το Xbox, και βέβαια το κόστος παραγωγής τους ήταν πολύ μεγαλύτερο. Όταν λοιπόν άρχισε και κατέβαινε το κόστος, άρχισαν και ανέβαιναν τα νούμερα του Xbox και σιγά σιγά έγινε αυτό που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Επόμενο είναι το ξέρετε το συγκεκριμένο, έτσι, όλοι το ξέρουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, έτσι. Τι είναι. Πολύ σωστό, το είναι. Το λέμε και η κάμερα, το λέμε και η κάμερα του Xbox. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι αυτό είναι το Kinect, κυκλοφόρησε το 2010 και όλα τα σχετικά που κάνουμε μέχρι στην κλίση με το Kinect. Επίσης, πολλοί που δεν ξέραμε, η τεχνολογία του Kinect λέγεται ότι την έχουν φτιάξει μέλη του Ισραηλινού στρατού. Και μάλιστα η Ισραηλινή εταιρεία Prime Sense που είχε δημιουργήσει το Kinect αρχικά πήγε να πουλήσει την τεχνολογία στην Apple. Ο Steve Jobs είχε τους ενδιασμούς του, δεν έγινε το πλάνο και αργότερα πουλήθηκε στην Microsoft, όπου και έπιασε τόπο και έγινε αυτό που το αρχόζει. Τώρα θα μου πεις τι σχέση είχε αυτή η κονσόλα με το Xbox. Κι όμως έχει μεγάλη σχέση, γιατί μπορεί οι περισσότεροι να ξέρουν ότι η πρώτη κονσόλα της Microsoft είναι το Xbox. Δεν ήταν ακριβώς η πρώτη κονσόλα της Microsoft, το Xbox. Συγκεκριμένα ήταν το Dreamcast, όπου τότε η Microsoft είχε κάνει μια συνεργασία με την Sega και την είχε βοηθήσει στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης κονσόλας, που είναι το Dreamcast, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η συνεργασία βέβαια δεν πήγε και τόσο καλά, με αποτέλεσμα το 2001 το Dreamcast να σταματήσει την παραγωγή του και τυχαίο δεν νομίζω. Το 2001 κυκλοφόρησε το Xbox που όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπήσαμε. Οπότε, καλό ήταν που τελικά δεν πήγε τόσο καλά αυτή η συνεργασία με τη Sega. Ξέρει κανείς το συγκεκριμένο τύπο. Είσαι Θεό. Ποιος είναι. Γεια, μ' αρέσει να το πεις. Επειδή είχε φτιάξει ένα site και επειδή είχε βάλει το όνομα και το επίκεινό του και ήταν για πολλά χρόνια το πρόσφυγμα και όχι σε Microsoft. Καλά, είσαι Θεός. Καταρχήν θα σου δώσω δωράκι και μόνο γι' αυτό. Ήταν έτσι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος λέγεται Mike Rowe. Τώρα, και η μεγαλύτερη εταιρεία και οι μεγαλύτερες εταιρείες και οι κολοσσοί και όλοι έχουν δικαίωμα να τρολαριστούν. Έτσι λοιπόν, ο συγκεκριμένος φοιτητής κιόλας, μαθητής, συγγνώμη,
και όλο το σχετικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν η Microsoft είπε δεν θα περάσει αυτό. Του στέλνει μήνυμα και του λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή η σελίδα πρέπει να κατέβει. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η σελίδα. Αυτό λέει, θέλω 10.000, κάτσε να είμαι σίγουρη. 10.000, ναι, 10.000 δολάρια συνταξιότυπο από τη Microsoft. Τόσο ώστε να κατεβάσει το συγκεκριμένο site και περιπτώσει να το πουλήσει. Εντάξει, προφανώς η Microsoft δεν δέχτηκε να δώσει αυτό το ποσό, ωστόσο κάτι έδωσε. Έδωσε κάτι κονσόλες, κάναμε μια άλλη δίλα και δόθηκε το όνομα του Microsoft. Ωστόσο ο τύπος ήταν τσίλος. Τη δουλειά του την έκανε. Με το συγκεκριμένο βίντεο με τα καλύτερα παιχνίδια για το 2017 και το Xbox.